Κύριοι δημοσιογράφοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα και για μένα και για την παράταξη της Δύναμης Αλλαγής COS 2023, γιατί έχουμε την τιμή και τη χαρά μαζί με τον Γιάννη τον Ζερβό να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Είναι μια συνεργασία που σηματοδοτεί μια νέα οπτική και αντίληψη στο νησί μας. Με τον Γιάννη, όπως ξέρετε, διαφωνήσαμε κατά τον παρελθόν, συγκρουστήκαμε, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε, να επιδιώξουμε τη σύνδεση και βεβαίως να αναζητήσουμε εκείνα που μας ενώνουν και μπορούν να αποτελέσουν πεδίο κοινής δράσης και προσπάθειας. Έχω πει και άλλες φορές από αυτή την αίθουσα, αλλά και από άλλους χώρους, ότι στο γήπεδο πρέπει να βγει η εθνική ομάδα της ΚΟ. Πρέπει να βγουν ό,τι καλύτερο έχουμε σε αυτό το νησί. Ο Γιάννης είναι ένας από αυτούς. Είναι ένας από αυτούς που συμπληρώνουν την ισχυρή ομάδα της Δύναμης Αλλαγής που μπορεί να διοικήσει και έχει αποδείξει ότι μπορεί να πράξει έργο ορατό και μετρήσιμο. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως πρέπει επίσης να είναι πολλοί νέοι άνθρωποι. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι που απλά και μόνο θέλουν να επιβάλλουν στους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις επιλογές τους, γιατί έτσι εννοούν τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. Και όταν οι νέοι άνθρωποι διεκδικούν αυτόνομη παρουσία και ρόλο, επιχειρούν να τους περιθωριοποιήσουν. Εύλογα μπαίνει το ερώτημα, μα ποιοι είναι αυτοί, σε ποιους αναφέρεσαι. Πολύ απλά θα πω, είναι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ότι έχει περάσει η εποχή τους. Είναι αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται ότι η ΚΟΣ δεν θα προχωρήσει με σύνδρομα, πείσματα, εμπάθειες, αθλειότητες και συγκρουσιακές και διχαστικές αντιλήψεις. Είναι με λίγα λόγια μια συμμαχία του χθες που θέλει να κρατήσει την ΚΟΣ στο παρελθόν. Απέναντι σε αυτούς είμαστε. Απέναντι σε αυτούς είναι όλη η κοινωνία της ΚΟ. Μαζί λοιπόν με όλες τις υγιές και δημιουργικές δυνάμεις που πιστεύουν ότι η επόμενη μέρα για την ΚΟ περνάει μόνο από ένα δρόμο, το δρόμο της συνεργασίας, συνεργασίας που γίνεται στη βάση προγραμματικών συμφωνιών, κοινών στόχων και συναντήληψης, θα προχωρήσουμε. Με αυτές τις αρχές ήρθαμε κοντά με τον Γιάννη, συζητήσαμε τους άξονες του σχεδίου COS 2023 που συνδέεται με τις μεγάλες αλλαγές και ανατροπές που έχει ανάγκη η COS του μέλλοντός μας. Η COS του μέλλοντός μας που ανήκει στους νέους ανθρώπους. Ανήκει σε αυτούς που έχουν προτάσεις, που έχουν ιδέες, που έχουν δραστηριότητα, που έχουν κοινωνική παρουσία. Και να ξεκαθαρίσω, η συνεργασία μας δεν είναι ευκαιριακή. Πάει πολύ πιο μακριά από την COS του 2023. Ξεκαθαρίσω επίσης ότι ο Γιάννης δεν αφομοιώνεται από τη Δύναμη Αλλαγής. Είμαστε μια ανοιχτή και δημοκρατική παράταξη, όπου ο καθένας μπορεί να έχει τον ρόλο του και ο Γιάννης έχει τον δικό του αυτόνομο λόγο, μπορεί να καταθέτει και τη διαφορετική προσέγγιση του. Ξέρετε ότι δεν το κάνουμε για πρώτη φορά αυτό. Όλοι είδατε ότι είμαστε μια παράταξη που δεν είχε ούτε μία απώλεια ή αποσκήρυξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν μέλη της παράταξης, όπως ο Νίκος ο Μιλωνάς ή ο Γιάννης ο Κρητικός, που είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα ζητήματα. Αυτό όμως δεν οδήγησε σε συγκρουσιακές πρακτικές και καταστάσεις, αντίθετα οδηγούσε πάντα στη σύνθεση, στην αποδοχή του δημοκρατικού δικαιώματος να εκφράζει κάποιος μια διαφορετική αντίληψη και άποψη, αλλά και ταυτόχρονα να παραμένει μέλος της Δημοτικής Αρχής. Ο Γιάννης Ζερβός ενώνει τις δυνάμεις του μαζί μας και όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε πράξη το σχέδιο COS 2023 που αποτελεί το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Γιατί εμείς έχουμε έργο, αλλά έχουμε και ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν μόνο παρελθόν. Γιατί εμείς μπορούμε να συζητάμε, να επιδιώκουμε τη σύνθεση και τη συνεργασία για την ΚΟ. Ενώ κάποιοι άλλοι περιφέρουν την εμπάθεια, την αθλειότητα και την κενότητα που τους χαρακτηρίζει.
Θα αναφερθώ στους 7 βασικούς άξονες του προγράμματος. Άλλωστε το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί ανοιχτά σε εκδήλωση το επόμενο διάστημα, ίσως στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου, το οποίο θα ανοίξει τις επόμενες μέρες. Και οι άξονες αυτοί είναι παρακάτω. Ο πρώτος άξονας. Ο δημότης στο επίκεντρο. Οι νέοι άνθρωποι μπροστά. Στην πρώτη μας συντία βάλαμε τις βάσεις για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του δημότη, ο οποίος γνωρίζετε όλοι πλέον ότι μπορεί να εξυπηρετείται τηλεφωνικά είτε μέσω του διαδικτύου. Και οι δημότες της ΣΚΟ εξυπηρετούνται πλέον, για όσους δεν το έχουν, το γνωρίζουν μέχρι τώρα συνδημότες μας ή δεν θέλουν να το γνωρίζουν, σε όλες τις συναλλαγές του με την οικονομική υπηρεσία συνεργάζεται, κάνει όλες τις δράσεις με σύστημα ανάλογο του τάξης. Ταυτόχρονα το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης ετοιμάτων παραπώνων καταγράφει και στη συνέχεια αξιολογεί, ιεραρχεί και δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Στο COS 2023 όμως υπάρχει ένα βήμα παραπάνω. Το επόμενο βήμα αφορά στην εξυπηρέτηση του δημότη όπου βρίσκεται. Σε όποια κοινότητα βρίσκεται, σε όποιο σημείο του νησίου βρίσκεται. Πώς θα γίνει αυτό? Ήδη επεξεργαζόμαστε για να καταθέσουμε την πρόταση πιθανής χρηματοδότησης, εάν δεν γίνει με χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα γίνει με ίδιους πόρους, της εγκατάστασης και ενεργοποίησης του δικτύου αυτόματων σημείων, μηχανημάτων, αυτόματης εξυπηρέτησης του πολίτη, κάτι σαν το ATM για να το πω πιο απλά, όπου ο καθένας που θα έχει προμηθευτεί μια αντίστοιχη κάρτα από τον Δήμο θα μπορεί να παίρνει πιστοποιητικά, να παίρνει βεβαιώσεις ή ό,τι άλλο θέλει, κάτι το οποίο πλέον στην ηλεκτρονική εποχή, την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που πάμε, που είμαστε, είναι πολύ απλό. Το σχέδιο COS 2023 προβλέπει πλέον και την δημιουργία θερμοκοιτίδας startup καινοτόμων επιχειρήσεων για νέους ανθρώπους, προκειμένου να λειτουργήσουν εκεί και τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις τους, αλλά και να βοηθηθούν από το Δήμο για την εξυπηρέτησή τους. Ήταν κάτι που είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη περίοδο και για τους νέους επιχειρηματίες γενικά. Και θα πρέπει εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι όταν λέμε χρηματοδότηση νέων επιχειρηματιών, εννοούμε νέων επιχειρηματιών και ειδικά στις καινοτόμες επιχειρήσεις και όχι στην επανάληψη των ιδίων και των ιδίων επιχειρήσεων που πολλές φορές δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Αυτή η εγκατάσταση προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν οι νέοι επιχειρηματίες που θα μπουν στον τομέα της καινοτομίας θα δημιουργηθεί σε δημοτικό κτίριο, θα επιλέξουμε ποιο θα είναι αυτό το κτίριο, το οποίο θα διαμορφωθεί με ίδιους πόρους του Δήμου προκειμένου να λειτουργήσουν εκεί οι επιχειρήσεις. Προβλέπει επίσης το COS 2023 την παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πολίτες για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Ήδη μπορούν προφορικά να εξυπηρετηθούν στο κατά δύναμη από το προσωπικό που υπάρχει και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, τόσο για τα κόκκινα δάνεια όσο και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που απευθύνονται σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Αυτό όμως τη νέα περίοδο θα γίνει μέσα από ειδικά συγκροτημένο κέντρο του Δημότη που θα στελεχεθεί από τους υπάρχοντες υπαλλήλους του Δήμου εφόσον μπορούν και τους πάμε σε ειδική εξειδίκευση, αλλά και μέσω εξωτερικών συνεργατών. Ο δεύτερος άξονας, η πόλη της ΣΚΟ, αλλά και το σύνολο των πολεοδομικών συγκροτημάτων στις κοινότητες, αλλάζουν. Δομημένο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον αναδεικνύονται και αξιοποιούνται. Το σχέδιο COS 2023 έρχεται να αλλάξει την πόλη της ΣΚΟ, αλλά και τα οικιστικά συγκροτήματα του νησιού. Να τα κάνει πιο όμορφα. Να τα κάνει πιο εύκολα προσπελάσιμα στο μέσο δημότη αλλά και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αστικές αναπλάσεις και τις αναμορφώσεις των πόλεων και των οικισμών μας. Με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και ολική αστική ανάπλαση, με συγκοινωνιακές μελέτες και τις απαιτούμενες αλλαγές και παρεμβάσεις όπου χρειάζεται στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με τη δημιουργία open malls
καταρχήν στην πόλη ένα έργο που ήδη έχει ενταθεί σε χρηματοδότηση και είναι σε εξέλιξη η μελέτη και η υλοποίησή του και το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το εμπορικό επιμελητήριο, το ΕΒΕΔ. Χρηματοδότηση και στα υπόλοιπα open malls στις περιοχές που θα επιλέξουμε από κοινού με το επιμελητήριο και τον εμπορικό σύλλογο, για παράδειγμα λέω στην Καρδάμενα ή σε άλλη τουριστική περιοχή που έχει αναπτυγμένα εμπορικά κέντρα, θα γίνει είτε με ίδιους πόρους είτε μέσω ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δίνεται έτσι μια δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπορικότητα αλλά και η κίνηση στα καταστήματα, η εμπορικότητα κάποιων περιοχών και η κίνηση στα μαγαζιά, και βεβαίως αυτό σημαίνει και ταυτόχρονη, εκτός από τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε στον δημόσιο χώρο, και αναβάθμιση των νέων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων εστίασης και όλων των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή. Σε πρώτη φάση το ιστορικό κέντρο θα μετατραπεί σε ένα ευρύ δημόσιο χώρο, φιλικό για τους πεζούς, με πλήρη αλλαγή της εικόνας του, σύστημα έξυπνου φωτισμού, με ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ, σύστημα ψηφιακής σήμασης μνημείων και πολιτιστικών χώρων και βεβαίως με βυθιζόμενα κολονά μπάρες, βυθιζόμενες μπάρες προκειμένου να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τους χώρους των πλατιών και των πεζοδρόμων. Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, μιλώ για αυτό το οποίο είναι ήδη σε μελέτη και εξέλιξη, αφορά τρεις διαδρομές. Τον εμπορικό περίπατο, τον αρχαιολογικό περίπατο και τον περίπατο ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Και βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα πολεοδομικά συγκροτήματα σε όλο το νησί, με παράλληλη επιτάχυνση των πολεοδομικών σχεδιασμών όπου είχαν σταματήσει και τώρα τις ξανατρέχουμε από το 2014, και βεβαίως για όπου χρειαστεί παρεμβάσεις εκεί που δεν υπάρχουν πολεοδομικά σχέδια. Ο φυσικός μας πλούτος, είτε των υπέροχων ορεινών όγκων, είτε των βιοτόπων μας, Ψαλίδι, Αλική, είτε των περιαστικών δασών, Παναγιά του Χαλαριά, Κονιαριό, Πλάκα, αφού γίνει η διαδικασία μεταφοράς της αξιοποίησης ή αν θέλετε της προστασίας ή όπως θέλετε της διαχείρισης στον Δήμο, θα προχωρήσουν στην αναβάθμισή τους, στην προστασία τους και βεβαίως στην απόδοσή τους στους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα περιαστικά μας δάση είτε για περίπατο είτε για την αναψυχή τους. Και βεβαίως οι αχτές μας, οι οποίες ήδη είναι, για τις οποίες ήδη είναι σε εξέλιξη, όπως είπα και χθες στο Σπενδιού, η προετοιμασία των φακέλων που θα οδηγήσουν στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη των μελετητικών γραφείων αυτομηχανολογικών μελετών για την προστασία και την ανάδειξή τους. Ο τρίτος άξονας αφορά την κότο μεγάλων έργων. Δεν ξεκίνησα από τα μεγάλα έργα για να μην φαίνεται ότι πετάμε στο τραπέζι διάφορα. Όμως δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι σε κάποιους τομείς που ενδεικτικά θα αναφέρω και αναλυτικά θα παρουσιάσουμε όταν έρθει η ώρα. Οι προτεραιότητες έχουν ήδη τεθεί και οι περισσότερες από αυτές είναι σε εξέλιξη. Οι νέες λιμενικές εγκαταστάσεις. Νέες λιμενικές εγκαταστάσεις για τις οποίες αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες θα παραλάβει τις μελέτες. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η μελέτη για την επέκταση και την αναβάθμιση των λιμένων Καρδάμενας και Καμαρίου Κεφάλου είναι σε εξέλιξη και σε λίγο καιρό θα παραδοθούν. Σε αυτές τις μελέτες προβλέπονται και εγκαταστάσεις θαλάσσιου τουρισμού, ελιμενισμού σκαφών αναψυχής. Οι αναπλάσεις των ιστορικών κέντρων, όπως είπα. Η επιτέλους διάνοιξη μία από τις δύο περιμετρικές οδούς και η τακτοποίηση της περιμετρικής οδού από την είσοδο της πόλης προς την περιοχή των φυλακών και τη Μαρίνα, όπου τα δύο κομμάτια που έγιναν τις δύο περιόδους που η Δημοτική Αρχή είναι δύναμη αλλαγής. Το πρώτο κομμάτι έγινε την περίοδο 7 με 10. Το 1989 είναι το σχέδιο πόλεως. Το 7 ξεκινήσαμε να ανοίγουμε το πρώτο τμήμα της περιμετρικής από την διασταύρωση της Ασκληπιού που ανεβαίνει προς το Πλατάνη προς την πλευρά του Αμπαύρη.
έτοιμη η μελέτη και η εργολαβία για το υπόλοιπο κομμάτι. Σταμάτησε 4 ολόκληρα χρόνια και ξεκίνησε το 2015 για να ολοκληρωθεί και να φτάσει μέχρι τη διασταύρωση του Αμπαύρη. Πολλοί συμπολίτες μας αναρωτιούνται γιατί δεν συνεχίζει. Ο τότε πολεοδομικός σχεδιασμός προέβλεπε ένα κομμάτι στο οποίο δεν συνεχίζεται η περιμετρική οδός και εμείς ξεκινήσαμε να το διορθώσουμε αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε καθυστέρηση, γιατί η περιμετρική συνεχίζει μετά την Αγία Τριάδα πάλι. Και βεβαίως στο μεγάλο δίλημα, τι θα γίνει με την περιμετρική που καλύπτει όλο τον πλατή ποταμό και θα πρέπει να γίνει ένα τεράστιο έργο πλακοσκεπούς οχετού προκειμένου να γίνει αυτός ο δρόμος. Εκεί η λύση είναι είτε όντως γίνεται ο πλακοσκεπής, είτε αναδεικνύεται η κήτη του ποταμού και γίνεται ένας επισκέψιμος χώρος και μεταφέρεται η περιμετρική πέραν του οριοθετημένου ρέματος προκειμένου να κλείσει αυτό το κομμάτι. Δεν τόλμησαν από το 89 μέχρι το 7, δεν τόλμησαν από το 11 μέχρι το 14. Εμείς τολμούμε και προχωρούμε μπροστά. Το ίδιο και στην δυτική περιμετρική οδό που είναι από το ζαχαροπλαστείο ΚΟΣ προς την Λάμπη. Η αναβάθμιση του βιολογικού της ΚΟ, η ένταξή του σε προγράμματα είναι γεγονός, όπως επίσης είναι και ιστορικό, για την ιστορία μάλλον πρέπει να αναφέρουμε ότι από τότε που έγινε η πρώτη παρέμβαση σοβαρή αναβάθμισης στον βιολογικό που βλέπαμε που πάει η κατάσταση με την υπερφόρτωση έγινε την περίοδο 2007-2010. Από το 98 που έγινε δεν έγινε τίποτα. 11-14 πάλι δεν έγινε τίποτα. Ήρθαν και οι ζημιές του σεισμού και πλέον πέραν της ανάγκης επέκτασης προκύπτει και η ανάγκη συντήρησης των ζημιών που είναι ήδη σε εξέλιξη από κατάστασή τους. Τα νέα σχολεία σε πόλη Ασφενδιού, Πυλή, Αντιμάχια. Δεν έχω σταματήσει να λέω από το 2007 ότι η πόλη χρειάζεται ακόμα ένα γυμνάσιο. Η υπεράυξηση του πληθυσμού, του μαθητικού πληθυσμού στο πρώτο γυμνάσιο οδήγησε στο να κάνουμε το δεύτερο γυμνάσιο, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη στέγασης μιας ακόμα δομής γυμνασιακού επίπεδου. Και βεβαίως η κατασκευή χώρων ή η εξέβρεση χώρων για την προσχολική αγωγή. Το Δημοτικό Σχολείο Ασφενδιού είναι το δεύτερο μεγάλο σχολείο, ίσως το πρώτο στη Δωδεκάνησο, το δεύτερο σχολείο το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την αύξηση του πληθυσμού και εκεί και βεβαίως έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία της επιλογής του ακινήτου και των νομικών διαδικασιών που γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί. Το ίδιο στο Πυλή και στην Αντιμάχια. Έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε τον τομέα της σχολικής στέγης τόσο στην προσχολική όσο και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίος ότι στην περίοδο αυτή που περάσαμε δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στα σχολεία και αποδείξαμε ότι μπορούμε. Είμαστε εμείς αυτοί που υλοποιήσαμε σε χρόνο ρεκόρ την αποκατάσταση των τριών σχολείων και το Ιπποκράτιο Λύκειο έχει τελειώσει και θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί. Λόγω των εξεταστικών διαδικασιών δεν μεταφέρεται για να μην αλλάζουν περιβάλλον τα παιδιά. Όμως θα μπορούσε να είχε γίνει εξεταστικό κέντρο για τα παιδιά και βεβαίως εκλογικά κέντρα που δεν αντιλαμβάνουμε γιατί δεν πήγαν και στα εκλογικά κέντρα και θα ψάχνουμε για τα εκλογικά κέντρα των εκλογών. Δεν είναι τυχαίο το ότι συμπληρώσαμε με όλες μας τις δυνάμεις και όπως μπορούσαμε τις δομές για τα σχολεία των παιδιών που έχουν ανάγκη τα παιδιά με αμαία. Είναι η πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή δείχνει τόση ευαισθησία σε αυτόν τον τομέα. Σε όλο το επίπεδο, σε όλη τη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Και δεν είναι τυχαίο το ότι σε χρόνο ρεκόρ δημιουργείται το Λύκειο Ζυμπαρίου όταν κάποιοι πέταξαν το ΦΕΚ και από εκεί και στρέμπαν κάτι ότι καταλαβαίνετε. Εμείς παλέψαμε και το Λύκειο Ζυμπαρίου, που κατά γενική νομολογία των γονέων που το επισκέπτονται έχει προχωρήσει πάρα πολύ και τελειώνει σε λίγο, θα αποδοθεί στους μαθητές από τον Σεπτέμβριο προκειμένου να εγκατασταθούν σε ένα πλήρη χώρο, σύγχρονο χώρο της εκπαιδευτικής τους, της εκπαίδευσής τους, με πάντα στόχευση στην εξέβρεση μόνιμης λύσης για το Λύκειο Ζυμπαρίου. Η δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ. Φοβίζει μερικές φορές αυτό να το λέμε, το ΣΔΙΤ ή πώς θα μπει ο ιδιωτικός τομέας κάπου. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να προχωρήσει κάτι.
Και δεν μπορεί βέβαια ο Δήμος να κάνει εγκατάσταση στην οποία θα αξιοποιήσει όλη αυτή τη διαδικασία με τις διαδικασίες του δημοσίου και με τη λογική πώς λειτουργεί. Έχουμε προχωρήσει στην σύνταξη των προϋποθέσεων του τεύχους των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία και αυτή θα ολοκληρωθεί τη νέα περίοδο. Αναφέρθηκα στις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις και έρχομαι στον τομέα που είπα των νέων, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Το μεγάλο στοίχημα είναι η θεμελίωση και το ξεκίνημα και πιθανόν η ολοκλήρωση, αφού έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική αλλά και τη χρηματοδότηση, των δύο νέων μεγάλων πολυκέντρων αθλητισμού, στο Λινοπότιο και στην Αντιμάχια. Πολύκεντρο που θα καλύπτει τις ανάγκες των ομάδων μας στο Δήμο, στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου, και πολύκεντρο αθλητικό αλλά και πολιτιστικών χώρων που θα καλύπτει τις ανάγκες στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών. Η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων για την ίδρυυση στο Τρίγωνο και η δημιουργία τριών φραγμάτων αξιοποίησης των υδάτινων πόρων με εγκαταστάσεις δήλησης και δικτύων ίδρυυσης είναι σε εξέλιξη με την αποκατάσταση συντήρηση των υπαρχόντων δικτύων και βεβαίως την ένταξη στο επόμενο διάστημα της χρηματοδότησης των τριών φραγμάτων που θα αξιοποιήσει τόσο τα αβρόχινα νερά όσο και τους υδάτινους πόρους και μέσω των εγκαταστάσεων διήλυσης καθαρισμού θα διοχετευτεί το νερό στην κατανάλωση. Η ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων βιολογικών. Κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα ξεκινούσε η αποχέτευση Αντιμάχιας, Μαστιχαρίου και Καμαρίου. Για όσους περνούν από την περιοχή πηγαίνοντας ή ερχόμενοι από το αεροδρόμιο βλέπουν την ταχύτητα με την οποία προχωρά και στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η θα ολοκληρωθεί η διαδικασία την ανάδειξη του αναδόχου για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της κεφάλου. Ο τέταρτος άξονας αφορά στην αλλαγή του μοντέλου της τουριστικής ανάπτυξης. Το σχέδιο COS 2023 αλλάζει το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Ώρα να ξεφύγουμε από το καθαρά all inclusive προϊόν, να επενδύσουμε και στην ποιότητα, να φέρουμε στην ΚΟΟ επισκέπτες υψηλού εισοδήματος, να επενδύσουμε σε νέες μορφές τουρισμού, να υπάρχουν περισσότερα έσοδα για την κόστο από τον τουρισμό. Δεν είμαι από αυτούς που δαιμονιοποιούν το all inclusive. Είναι το σύγχρονο, υπήρξε μάλλον μια έντονη περίοδος που ήταν απέτηση των καιρών και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε τουρισμό. Έχουμε μια υπερανάπτυξη στο all inclusive, ούτε μπορούμε να το εξορκίσουμε, ούτε μπορούμε να το δαιμονιοποιήσουμε. Οφείλουμε όμως να κάνουμε εκείνες τις κινήσεις που απαιτούνται, προκειμένου να αξιοποιήσουμε και τα άλλα ρεύματα τα τουριστικά, αλλά και βεβαίως να απευθυνθούμε και σε τουρίστες άλλου οικονομικού βαλάντιου. Ο τουρισμός υγείας θα είναι η πρώτη αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον συνάδελφο μέχρι τώρα και υποψήφιο Περιφερειάρχη τον κύριο Παντούλη, προχωρήσαμε στο συνέδριο που έγινε εδώ. Δεν επελέγει τυχαία η ΚΟΣ. Έγινε και σε συνεργασία αλλά και σε πίεση της Δημοτικής Αρχής γιατί και μπορούμε και θέλουμε να το πετύχουμε. Ο τουρισμός προσβασιμότητας είναι ο δεύτερος στόχος μας. Η ΚΟΣ πρέπει να γίνει ένα νησί πρότυπο για τις διακοπές των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο. Τόσο από τον Δήμο που θα κάνει τις παρεμβάσεις όσο και από τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να εξυγχρονιστούν προκειμένου να είναι φιλικές προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η κρουαζιέρα είναι ο τρίτος στόχος. Με ολοκληρωμένο σχέδιο για να αρχίσει να λειτουργεί η ΚΟΣ ως home port, αλλά και για να προσφέρει νέες υπηρεσίες στα πλοία αλλά και στους επιβάτες της κρουαζιέρας. Τόσο οι συζητήσεις με τη Fraport, όσο και οι συζητήσεις με τις εταιρείες κρουαζιέρας βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό το οποίο μας έχει κόψει τα πόδια, για να το πω στην καθομιλουμένη, είναι η επί δύο χρόνια καθυστέρηση αποκατάστασης των λιμενικών εγκαταστάσεων. Λιμενικές εγκαταστάσεις που αν τις είχαν αναθέσει στο Δήμο θα τις είχε τελειώσει. Να είμαι ξεκάθαρος. Εάν τις είχαμε αναλάβει θα τις είχαμε τελειώσει. Και όχι μόνο το ιστορικό λιμάνι και το εξωτερικό λιμάνι. Μα πού θα βρεις τα 29 εκατομμύρια. Μα τα 29 εκατομμύρια δεν χρειάζονται να τα πληρώσεις αύριο ή με το που θα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Είναι ένα έργο 2-2,5. Ελπίζω να πάει στα 2,5 χρόνια για να τελειώσει και ο Δήμος είχε τη δυνατότητα την οικονομική και το λιμενικό ταμείο να τα κάνει. Κάποιοι δεν το ήθελαν. Κάποιοι επέλεξαν μια άλλη λογική, κάπου η νομοθεσία δεν μας βοηθούσε. Μακάρι να μας τα είχαν αναθέσει. Και βεβαίως θα πω ότι η ισχυρή ομάδα της ΚΟΜ, της δύναμης αλλαγής,
είναι αυτή που έχει και το know-how για το πώς θα κινηθεί και στην κρουαζιέρα και στον τουρισμό. Γιατί το αποδείξαμε ότι η ισχυρή ομάδα της ΚΟ, μέρος της οποίας μπορεί να δείτε εδώ, είναι αυτή η οποία οδήγησε την περίοδο 7 με 10 στη σχέση, στην αποκατάσταση των σχέδιων, των σχέσεων με τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας και τα αντίστοιχα γραφεία που προωθούν την κρουαζιέρα, και είχαμε την έκρηξη το 12 και το 13. Και η κρουαζιέρα δεν ετοιμάζεται σε ένα χρόνο, δεν κλείνουν τις διαδρομές τους ή αν θέλετε τα προγράμματά τους για ένα χρόνο, κλείνουν από το 19 για το 20 και το 21 και το 22. Δεν είναι last minute η κρουαζιέρας. Last minute μπορεί να είναι ο επιβάτης που θα πάει στην κρουαζιέρα. Για να προετοιμάσει όμως η εταιρεία κάτι, θα πρέπει να το έχει προετοιμάσει πριν. Και η προετοιμασία της ισχυρής ομάδας, της δύναμης αλλαγής που διοικούσε το Δήμο το 7 με το 11, με το 10, οδήγησε στην αύξηση, και αυτή η ίδια ομάδα δίνει σε όλους τους τομείς τη δυνατότητα να προχωρήσει η ΚΟΣ μπροστά, να σχεδιάσει και να προχωρήσει μπροστά. Η δημιουργία μαρινών στην ΚΟ με ζώνες αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών στα δύο λιμάνια της Καρδάμενας και της Κεφάλου, με τη μαρίνα της ΚΟ να έχει ίσως την κεντρική διαχείριση, είναι ο τέταρτος στόχος. Από το 2007 προσπάθησα να κάνω την επικαιροποίηση της παραχώρησης της μαρίνας, βάζοντας κάποιους όρους διαχρονικά σε όλους τους υπουργούς τουρισμού, υπουργούς ανάπτυξης. Το Υπουργείο Τουρισμού ανήκει στην Υπουργεία Ανάπτυξης. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά σε όλους τους υπουργούς, αλλά από το 2007 ή 2008 έχουμε καταθέσει τον πλήρη φάκελο για το πώς η μαρίνα της ΚΟ μπορεί να επεκταθεί. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις, πώς για να αυξήσει τον αριθμό του σκαφών ελιμενισμού. Σε όλους η εικόνα και η θέση ήταν πολύ καλή. Κανείς δεν έπραξε το αυτονόητο. Και το τονίζω αυτό σε περιόδους που δεν είχαν μπει στο υπερταμείο και η μαρίνα να διεκδικείται από το υπερταμείο για την ιδιωτικοποίησή της. Προέβλεπε από τότε και την περίπτωση αυτόνομης παρέμβασης του Δήμου, αλλά και την περίπτωση στρατηγικού επενδυτή σε συνεργασία με το Δήμο. Παρά τις θετικές απόψεις όλων των διατελεσάντων υπουργών και όλων των κυβερνήσεων, δεν προχώρησε. Επιμένουμε να λέμε ότι αν δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο παράτασης του συμβολαίου παραχώρησης και ελαφράς μείωσης του ενοικίου προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ο Δήμος μπορεί και μόνος του. Όμως στην περίοδο του ΣΥΤΟΥ ανταγωνισμού και των πολλών απαιτήσεων, θεωρούμε πως η συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές που έχουν σχέση με την κρουαζιέρα είναι καλύτερη, και δεν κρύβω τα λόγια μου. Δεν είμαι αυτός που θα γαδέψει τα αυτιά του οποιοδήποτε ή θα αμυνθεί πίσω από τη λογική «Α, θέλει να ξεπουλήσει τη μαρίνα», γιατί αυτή τη στιγμή η μαρίνα, παρά το την ανώνυμη εταιρεία, λειτουργεί με το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό και με το ακόμα ελαχιστότερο προσωπικό εξυπηρέτησης κατά την περίοδο αιχμής. Και τέλος, ο Δήμος με τους φορείς αλλά και τους ιδιώτες δημιουργούν τον νέο οργανισμό διαχείρισης προορισμού. Προηγούμεθα της νομοθεσίας του ελληνικού κράτους. Θα το επαναλάβω, την πρόταση που καταθέσαμε στην ΚΕΔΕ και έγινε θέση της ΚΕΔΕ, υλοποίησε η κυβέρνηση στον Κλισθένη, παρά τις διαφωνίες που έχουμε με τον Κλισθένη, υπήρξαν και έχει και άλλα κομμάτια τα οποία είναι πολύ θετικά, όπου πλέον με δική μας παρέμβαση και παρέμβαση της ΚΕΔΕ δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων αναπτυξιακών εταιρείων. Ο πέμπτος άξονας αφορά στην ποιότητα ζωής και ειδικά στον τομέα καθαρίκος. Η μεγάλη ανατροπή στο μοντέλο καθαριότητας της ΚΟ είναι η ώρα να γίνει. Το σχέδιο ΚΟΣ 2023 προβλέπει, μετά από μελέτη αξιολόγησης του σημερινού μοντέλου του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων, το πώς θα καταλήξουμε να γίνεται η αποκομιδή. Πάσχουμε στο σύνολο της αποκομιδής από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. 2 χρόνια πέρασαν για να προμηθευτούμε 2 φορτηγά με τις διαδικασίες του δημοσίου. Ένας ολόκληρος χρόνος χρειάζεται για να γίνει η προκήρυξη και η κατακύρωση σε συνεργείο του διαγωνισμού συντήρησης, μια και είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να πάει σε διεθνή διαγωνισμό. Και βεβαίως το κόστος με τη συνεχής ζημίας συντηρήσεις αλλά και το μοντέλο αποκομιδής
συνεχώς αυξάνεται και αυτό σημαίνει επιβάρηση στο δημότη. Άρα λοιπόν μέσα από μια μελέτη αξιολόγηση του σημερινού μοντέλου που έχει γίνει και παλαιότερα από τους τρεις δήμους και πρέπει να επικαιροποιηθεί, πρέπει να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση και βεβαίως να επιλέξουμε τη βέλτιστη λύση, που η βέλτιστη λύση σημαίνει πολύ απλά κόστος, ποιότητα. Θέλουμε μικρότερο κόστος, καλύτερη ποιότητα. Και αυτή τη λύση που θα επιλέξουμε, θα την επιλέξουμε μέσα από αυτή τη σχέση, αλλά και συνεννόηση με τους φορείς και τους πολίτες. Αυτό που πρέπει επίσης να γίνει στην υπηρεσία καθαρέωσης είναι πλήρης αναδιάρθρωση της ίδιας υπηρεσίας όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό του. Το διασπαρμένο σε διάφορα πόστα που απαιτούν μια ομπρέλα κάτω από την οποία θα βρίσκονται όλοι και βεβαίως όπως προβλέπει η νομοθεσία, όλοι ανάλογα με την ειδικότητα της οποίας έχουν προληφθεί, κάνουν αυτά που έχουν προσληφθεί ή και αυτά που οφείλουν να κάνουν όπως έχουν προληφθεί. Είναι πολύ δύσκολο να ζητάς από το ελάχιστο προσωπικό που πολλές φορές είναι και γυρασμένο ηλικιακά να έχεις απαιτήσεις από αυτό και να το ζορίζεις και πολλές φορές βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη ανθρώπινη θέση όταν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν τη ζωή τους και την ψυχή τους δεν μπορούν οι ίδιοι να κάνουν το παραπάνω. Και ειλικρινά σας λέω, το έζησα την περίοδο, το ζήσαμε όλη την περίοδο του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος και των προβλημάτων εκείνων, την περίοδο του σεισμού, την περίοδο την αυξημένη, την τουριστική περίοδο, την αυξημένη κίνηση, όταν ελάχιστοι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν ένα τεράστιο έργο. Και στεναχωριόμαι όταν ακούω συμπολίτες μου να λένε, μα δεν κάνει καλά τη δουλειά της υπηρεσία καθαριότητας. Ναι, δεν είμαι από αυτούς που είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά όταν έχεις το ελάχιστο προσωπικό, όταν έχεις, καταβάλουν αυτοί οι άνθρωποι υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθούν, και όταν εμείς οι ίδιοι δεν λειτουργούμε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι κάπου θα υπάρχουν αστοχίες και αδυναμίες. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, όπως και τους ανθρώπους των τεχνικών υπηρεσιών, πέραν της σημερινής ανακοίνωσης, οφείλω να τους ευχαριστήσω. Και βεβαίως να πω από τώρα ότι οι 68 που θα προσλάβουμε, ήρθε προχθές η έγκριση, βγάλαμε την προκήρυξη και μέχρι να ολοκληρωθεί θα έχουμε περάσει τις δημοτικές εκλογές. Άρα θα ξεκινήσει πάλι η τουριστική περίοδος με ελάχιστο προσωπικό. Άρα αναρωτιέμαι, αυτό το μοντέλο που έχουμε μέχρι τώρα μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας αναπτυσσόμενης πόλης και ενός αναπτυσσόμενου συνόλου οικιστικών συγκροτημάτων στα χωριά? Νέες τεχνολογίες. Ήδη η έρευνα που γίνεται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος είναι οι νέες τεχνολογίες στους κάδους και στις διαδρομές. Αφορά τους έξυπνους κάδους, το πώς ειδοποιούν τα απορριμματοφόρα, πώς κινούνται και πού θα πηγαίνουν. Η λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης. Τα κινητά σημεία ανακύκλωση και οι πράσινες γωνιές. Και βεβαίως η έμφαση στην οδοσάρρωση σε όλο το νησί. Ο έκτος άξονας αφορά στο Δήμο της Συνεργασίας, της Ενότητας και της Δημοκρατίας. Έχουμε μόνο ένα δρόμο το επόμενο διάστημα. Τη συνεργασία, την ενότητα, τη δημοκρατία και βεβαίως τη συναπόφαση. Με νέους θεσμούς διαβούλευσης και δημοσίου ελέγχου. Με θεσμούς άμεσης δημοκρατίας. Το είπα πολύ καιρό πριν. Το είπε και ο Γιάννης Ζερβός στη συνεδρίαση όταν πρωτοξεκίνησε να κουβεντιάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον Κλισθένη. Μα μιλούμε για συνεργασίες πια το επόμενο διάστημα. Όσοι μένουν ταμπουρωμένοι πίσω από ένα χαράκωμα και λένε από εδώ είμαστε εμείς, από εκείνοι άλλοι, έχουν τελειώσει πολιτικά, έχουν τελειώσει ως λογικές του μέλλοντος. Στη νέα τετραετία, επαναλαμβάνω, η εθνική ομάδα της ΚΟΠ πρέπει να βγει μπροστά. Η ισχυρή εθνική ομάδα. Και η εθνική ομάδα δεν έχει μόνο την ισχυρή ομάδα της δύναμης αλλαγής. Πιθανά να έχει και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από άλλες παρατάξεις. Δεν είναι από αυτούς που μηδενίζουν και λένε εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Όσοι λοιπόν θεωρούν ότι μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια της εθνικής ομάδας της ΚΟ, παρά την ισχυρή πλειοψηφία και την αυτοδυναμία που θα έχουμε, θα είναι, εφόσον το θέλουν, δίπλα μας. Μπορούν να είναι δίπλα μας. Ήδη το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου της ΚΟ και ο προϋπολογισμός, όπως ξέρετε, διαμορφώνεται μέσω των λαϊκών συνελεύσεων. Θα τη συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τη διαβούλευση. Ταυτόχρονα, στη νέα περίοδο αναδιατάσσονται οι τομείς ευθύνης των αντιδημάρχων. Δεν μπορούμε να είμαστε στάσιμοι σε ένα κομμάτι, αντιδήμαρχος οικονομικού, αντιδήμαρχος τεχνικών, αντιδήμαρχος το ένα, αντιδήμαρχος το άλλο. Μια νέα αντιδημαρχία που θα δημιουργηθεί είναι αυτή της ποιότητας ζωής. Ποιότητα ζωής που δεν αφορά μόνο στην καθαριότητα και στο άλλο, και μια σειρά και όλες αυτές τις παρεμβάσεις που είπα πριν. Στόχος μας επίσης
θα το πω και ας ακούγεται περίεργο, είναι η δημιουργία συμβουλευτικού οργάνου με τη συμμετοχή όλων των διατελεσάντων, δημάρχων, κατά καιρούς ή κοινοταρχών, εφόσον είναι κάποιοι εξ αυτών ενεργοί πολιτικά και στη ζωή, συμβουλευτικού οργάνου, γιατί και η εμπειρία τους και η διαφορετική τους άποψη, εκτός και αν έχουν μονές με τον παρελθόν, είναι αναγκαία. Αυτό το χρησιμοποιήσαμε, όχι το χρησιμοποιήσαμε, το αξιοποιήσαμε και την προηγούμενη περίοδο, βάζοντας απριόρι τους διατελέσαντες πρώην δημάρχους στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Δεν προβλέπεται αυτό που πουθενά. Και εμείς το κάναμε αυτό. Δεν έχουμε σύνδρομα, δεν κολλάμε στο παρελθόν, ούτε κόμπλεξ. Έχουμε όμως την υποχρέωση να πούμε ότι η αδιάλειπτη συνεχής παρουσία σε όλες τις συνεδριάσεις, εκτός και αν ήταν εκτός κότου, Θεοδόση του Βαρκά, βοήθησε πάρα πολλές φορές. Η παρουσία όποτε μπορούσε λόγω των υποχρεώσεων του Βασίλη του Χαζιακουμή ήταν πολύ σημαντική. Εμείς θα ξαναπευθυνθούμε, εάν δεν θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο όργανο, να δημιουργήσουμε ένα συμβουλευτικό τέτοιο όργανο για όλους, όχι μόνο για τη Δημοτική Αρχή της Παρατάξης. Ο 7ος άξονας είναι η οικός και η αξιοποίηση του Ιπποκράτη. Το ακούω κατά καιρούς αυτό, η αξιοποίηση του Ιπποκράτη, η αξιοποίηση του Ιπποκράτη. Η πρώτη Δημοτική Αρχή που έκανε ουσιαστικά γραφείο του υποκρατισμού, υποκρατικής ιδέας και προβολής του Ιπποκράτη ήταν η Δημοτική Αρχή της περίοδου 2007-2010 με επικεφαλής έναν υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, γνωστό υποκρατιστή και άνθρωπο που αγαπά την κότη, τον Ανδρέα τον Χατζημιχαήλ, και ήταν η πρώτη φορά που προχωρήσαμε σε οργανωμένη προβολή, προετοιμασία εντύπων και οτιδήποτε για να προβληθεί η κός. Βεβαίως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Ξανακάναμε το ίδιο από το 2014 και μετά. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάθε τόσο βρίσκεται ένας εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής απανταχού της γης προβάλλοντας τον Ιπποκράτη. Από την ΚΟΚ ξεκινήσαμε και πήγαμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Μερικοί μας λέγανε ότι πήγαμε να κάνουμε διακοπές, γιατί συμπλήρωνε τα 300 χρόνια από την ίδρυσή του η Πανεπιστημιακή Σχολή του Πανεπιστημίου του Ρίο Ντε Τζανέιρο και οι άνθρωποι μας παρακαλούσαν επί 1,5 χρόνο να πάμε εκεί καλύπτοντας τα έξοδα, προκειμένου να παραστούμε στις εκδηλώσεις, να ονομάσουμε την αίθουσα Ιπποκράτη ΟΚΟΣ, να φυτέψουμε δέντρο του Ιπποκράτη και βεβαίως να προβάλλουμε την ΚΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2015 και μετά ουσιαστικά και παρά τα προβλήματα, μια σειρά από πανεπιστήμια της ΑΠΟ Ανατολής και της Κίνας είναι συνεχώς σε επαφή μαζί μας, προκειμένου να προβληθεί ο Ιπποκράτης και η Ιπποκρατική ιδέα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται σε συνεργασία με τον Νίκο τον Καστανό στην Ιβηρική Χερσόνησο και παντού. Και στην Ιταλία. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά. Γίνονται με συγκεκριμένο σχεδιασμό και με μεθοδικά βήματα προκειμένου να προχωρήσουμε την αξιοποίηση της δημοκρατικής ιδέας και του Ιπποκράτη και ταυτόχρονα αυτό που θεωρούμε βαρύ όνομα να ενισχύσει τον brand name. Δεν είναι μια εμπορική, ένα εμπορικό σήμα ο Ιπποκράτης, είναι ιστορία και είναι κάτι το οποίο παγκόσμια αναγνωρίζεται. Παρένθεση εδώ να σας πω ότι από σήμερα, δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 19-20 του μήνα θα βρίσκεται αντιπροσωπεία της Κινέζικης Πρεσβείας. Κάποιοι το κοροϊδεύουν αυτό, το κοροϊδεύαν και πανεπιστημίων της Κίνας, για να προετοιμάσουμε ένα μεγάλο συνέδριο ιατρικής στην ΚΟ με κινέζικα πανεπιστήμια και κινέζικα νοσοκομεία. Τις επόμενες μέρες θα ίσως κάνουμε και κοινή συνέλευση. Ταυτόχρονα με ίδιους πόρους του Δήμου δημιουργούμε Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας αφιερωμένο στον Ιπποκράτη. Είναι ιδέες που τους έχουν πει συμπατριώτες μας κατά καιρούς, και με κάποιους εξ αυτών είμαστε ακόμα σε επαφή προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό. Η τελετή του όρκου αναβαθμίζεται. Προχωρά, όπως είπα προηγουμένως, στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Κίνας και ειδικά με τα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας του Πεκίνου. Ολοκληρωμένη καμπάνια προβολής του Δήμου σε πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές του εξωτερικού, το είπα. Και βεβαίως δημιουργούμε δύο εμβληματικά μνημεία για τον Ιπποκράτη, στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο είχαμε προχωρήσει τρισδήμοι την προηγούμενη περίοδο, σταμάτησε την πρώτη καλλικρατική περίοδο, όχι στο αεροδρόμιο μέσα, στον κύκλο εκεί. Ήταν μια άποψη και των τριών δήμων, των 12 αποδεστριακών, αλλά μετά στην πρώτη περίοδο του καλλικρατικού δήμου αυτή εγκαταλείφθηκε, για εμβληματικό μνημείο του Ιπποκράτη στην κύκλο της Αντιμάχιας και βεβαίως σε σημείο της πόλης, που εκεί υπάρχει μια συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία.
ξεπέρασα πάρα πολύ τον χρόνο, Γιάννη, συγγνώμη. Το πρόγραμμα 2023, κυρίες και κύριοι, θα παρουσιαστεί, όπως είπα, αναλυτικά στους πολίτες σε ανοιχτή μαζική εκδήλωση. Σε ανοιχτό χώρο, μάλλον. Σε ανοιχτό χώρο. Να σημειωθεί, δηλαδή. Όχι, το είπα, σε ανοιχτό χώρο. Εκτός αν βρέχει. Εκτός αν βρέχει. Αλλά θα επαναλάβουμε αυτό που λέγανε κάποτε το 1985, με παντά κάποιοι σε ένα από τα τότε μεγάλα κόμματα. Εμείς μαζί και μέσα στη βροχή θα είμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω, κλείνοντας, τον Γιάννη τον Ζερβό που είναι μαζί μας και με τον οποίο μαζί θα προχωρούμε τα επόμενα χρόνια. Με ανοιχτά μυαλά, αλλά πάνω απ' όλα με ανοιχτές καρδιές και με ανοιχτούς ορίζοντες. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, φίλες, φίλοι, σας καλημερίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θέλω εξαιρετικά να ευχαριστήσω και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλασαν. Σήμερα, από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος και από ό,τι έχετε καταλάβει, ενώνουμε δυνάμεις με τα μάτια στραμμένα προς το μέλλον. Δυνάμεις σύνθεσης, εμπειρίας, αξιοπιστίας και δημιουργίας. Δυνάμεις που δεν συστρατεύονται μόνο για τη μεγάλη μύγη της 26ης του Μάη, αλλά που ήδη, όπως θα είδατε και όπως θα ακούσετε τον Δήμαρχο, σχεδιάζουν με δουλειά, όρεξη και μεράκι την ΚΟ της επόμενης δεκαετίας. Το πρόγραμμα, όπως το ανέπτυξε ο Δήμαρχος, ΚΟΣ 2023, είναι ο πρώτος καρπός αυτής της συνεργασίας των δύο παρατάξεων. Αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης και γόνιμου πολιτικού διαλόγου. Είναι όμως και η κοινή μας δέσμευση απέναντι στους πολίτες. Τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος είναι απολύτως ρεαλιστικά, ευθυγραμμισμένα με τις σύγχρονες ανάγκες του νησιού και το σημαντικότερο είναι πολιτικά τεκμηριωμένα. Δεν πλειοδοτούμε, δεν κοροϊδεύουμε, δεν πετάμε πυροτεχνήματα στον αέρα. Και βεβαίως, οι 7 άξονες αυτού του προγράμματος δεν είναι μόνο αυτοί. Δεν αναφερθήκαμε και στις κοινότητες και στα έργα που θα γίνουν σε όλα τα σημεία του νησιού. Η συλλογική μας μνήμη των κατοίκων του νησιού αυτού είναι ακόμη νοπή. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι προσφάτως δεχτήκαμε 2 τεράστια πλήγμα. Για μας δεν εννοείται πούλωση των τραυμάτων δίχως τη συνένωση των δυνάμεων. Δεν νοείται να σφυρίζουμε αδιάκοπα, με τα συντρίμια ακόμα έκθετα, ούτε βεβαίως και με τα ρήγματα ακόμα ανοιχτά. Και ξέχασες, αγαπητέ Δήμαρχε, να πεις ότι ο ίδιος ο Δήμος αναλαμβάνει την προσωρινή αποκατάσταση του εσωτερικού λιμένα. Δεν μπορούμε να κάθομαστε και να περιμένουμε ανθρώπους που μας λένε αύριο ξεκινάει, μεθαύριο ξεκινάει, παραμεθαύριο ξεκινάει. Με τις δικές μας δυνάμεις, τις ενωμένες πλέον δυνάμεις, θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα, αλλά και οτιδήποτε άλλο στο μέλλον προκύψει. Και βέβαια, δεν μπορούμε να φαινόμαστε άτολμοι και δειλοί μπροστά στις προκλήσεις της νέας περίοδου, όπως αυτή διαγράφεται και όπως και επιβάλλεται. Επίσης, δεν νοείται η λέξη ενότητα να γίνεται μόνο προεκλογική λέξη και σύνθημα, χωρίς ουδέποτε να παίρνει σάρκα και οστά. Δεν νοείται να μην υπάρχει ένας κοινός τόπος, ώστε να μπορέσουν να κάτσουν οι πολιτικοί φορείς του νησιού και να συνεννοηθούν, να δώσουν τα χέρια, να σηκώσουν μετά τα μανίκια και να δουλέψουν προς όφελος των δημοτών, μακριά από αυτά που ο κόσμος έχει συχαθεί. Και αναφέρομαι βεβαίως στις μικροπολιτικές τακτικές και στις ιδιοτέλειες. Υπό την έννοια αυτή, η συνεργασία δίνει και ένα τεράστιο, ηχηρό και ισχυρό μήνυμα. Μήνυμα όχι μόνο ενότητας και συμπόρευσης, μήνυμα νέας αντίληψης για την πορεία που πρέπει να πάρει και τη νέα τροχιά της αυτοδιοίκησης. Μήνυμα που εκτός των άλλων συνάδει και με το νέο σύστημα της εκλογής. Η απλή αναλογική, αντιλαμβάνεστε και όσοι έχουν παρακολουθήσει, ξέρετε ότι επιβάλλει τις συνεργασίες, τις προϋποθέτει. Είναι ένα σύστημα όμως που και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω αναφερθεί πολλές φορές, κρύβει μια τεράστια απειλή. Την πιθανότητα κάποιοι, εσκεμμένα, να οδηγήσουν το Δήμο σε καταστάσεις ακυβερνησίας.
Ένας τέτοιος κίνδυνος αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να αποσωβηθεί με ένα μονάχα τρόπο. Με την ισχυρή εντολή, με την πεντακάθαρη νίκη από την πρώτη Κυριακή. Με τη διασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα όσα αναφέραμε και στα όσα συμφωνήσαμε στο ακέραιο. Για να μπορούμε την επόμενη μέρα να σας κοιτάμε στα μάτια. Η δίεση, στήριξη σε όσους στείνουν και έστησαν και συνεχίζουν να στείνουν σενάρια χάους για την επόμενη μέρα, δεν υπήρξε περίπτωση να δώσει και δεν θα δώσει ποτέ. Γι' αυτό το λόγο ξέρετε ότι πολεμήθηκε ελάχιστους μήνες πριν τις εκλογές. Από ποιους, το ανέφερε ο Δήμαρχος, το ξέρει νομίζω πλέον και όλο το νησί από τις θλιβερές συμμαχίες του χθες. Και πολεμήθηκε γιατί έβαλε την αξιοπρέπεια, τη σοβαρότητα, την κοινή λογική, μα πάνω απ' όλα το συμφέρον των δημοτών, πάνω και πέρα από τους μηχανισμούς του παρασκηνίου, πολιτικούς μηχανισμούς θλιβερούς που μυρίζουν πολιτική ναφθαλήνη. Γιατί συμμέτοχοι στην οπισθοδρόμηση του νησιού, εμείς δεν πρόκειται να γινόμασταν ποτέ. Δεν ιδρυθήκαμε πριν 5 χρόνια για να γίνουμε το εκλογικό παιχνιδάκι κάποιων παραγόντων και παραγοντίσκων. Ούτε βεβαίως όσων κινούνται με λογικές ρεβασισμού ή τυχοδιοκτισμού. Ιδρυθήκαμε για να προσφέρουμε στον τόπο μας. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι τα στελέχη της νέας γενιάς έχουν να προσφέρουν πολλά. Η νέα γενιά είναι πρικισμένη, θέλει να συμμετάσχει, έχει απειβδίσει από αυτό που βλέπει, πρέπει να φέρουμε τα πάνω κάτω και να εισαγάγουμε νέα ήθη, νέες αξίες και νέους τρόπους αντίληψης. Και η σημερινή συνεργασία μας με τη Δημοτική Αρχή αυτό ακριβώς σηματοδοτεί. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε μέχρι και την τελευταία ρανίδα της δύναμής μας για να πάει ο κόσμος μπροστά. Και θα πάει. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για την συνεργασία όλους αυτούς τους μήνες. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά που αλλάζουμε σελίδα, που μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και είμαι βέβαιος, το επαναλαμβάνω, ότι αυτό το οποίο συμπράττουμε, δηλαδή δύο ενεργές παρατάξεις, η μία με 5, η δικιά μου μέχρι πρώτη να σας προσπώ και η δικιά σας Δήμαρχε, που σχεδόν θα πλησιάσει τα 20 χρόνια, ενώνουν τις δυνάμεις τους, είναι εκλεγμένες και από ό,τι ξέρω, διαψεύστε με, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εκλεγμένες παρατάξεις να συμπράξουν και να στη νέα δημοτική περίοδο να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Αυτά θα μπορούσα να πω κι άλλο, γιατί μου έφαγε πολύ χρόνο. Αλλά είμαι βέβαιος ότι οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας έχουν να ρωτήσουν πολλά πράγματα και να μην καταχαριστούν παραπάνω το χρόνο σας, οπότε είμαστε εδώ για να απαντήσουμε. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά.